Δείτε τι αποφάσεις πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Εθνικός Πειραιός τιμωρήθηκε με υποβιβασμό για δυσφήμιση του αθλήματος πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Ο Ιωνικός τιμωρήθηκε με υποβιβασμό για δυσφήμιση του αθλήματος πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Η Αναγέννηση Καρδίτσας τιμωρήθηκε με αφαίρεση 16 βαθμών λόγω οφειλών προς ποδοσφαιριστές της και με υποβιβασμό για δυσφήμιση του αθλήματος πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Ο ΑΟ Τρίκαλα μηδενίστηκε και τιμωρήθηκε με υποβιβασμό λόγω της κατάθεσης πλαστής εγγυητικής επιστολής στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προκειμένου να συμμετάσχει στη διοργάνωση. Η Ηλιούπολη τιμωρήθηκε με υποβιβασμό λόγω εμπλοκής παραγόντων της στην υπόθεση των στημένων αγώνων. Στο περιφερειακό πρωτάθλημα αντί στην Football League 2 θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν οι Εθνικός, Ιωνικός, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ηλιούπολη και Τρίκαλα, μετά τις αποφάσεις για τις πλαστές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, την υπόθεση με τα στημένα, αλλά και την αποβολή των τρικάλων. Από αυτές, η Αναγέννηση είχε υποβιβαστεί και βαθμολογικά, έτσι η κερδισμένη της απόφασης είναι η Καλυθέα που αν και τελευταία στο πρόσφατο πρωτάθλημα, εξασφαλίζει την παραμονή της στην Football League, όπως επίσης και ο Θρασίβουλος και ο Αγροτικός Αστέρας. Αυτή την απόφαση πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής την 4η-3 Αυγούστου 2011 και επικύρωσε τον βαθμολογικό πίνακα. Η απόφαση για το ποιες και πόσες ομάδες υποβιβάζονται ελήφθη κατά πλειοψηφία.